απέναντί μας φίλοι τηλεθεατές, έχουμε αυτόν που χαρακτηρίζω, τον φωνάζω αρχηγό, διευθυντή της Πρεσβευτικής Υπηρεσίας Κύπρου. Τον χαρακτηρίζω με ήρωα όσοι παρακολουθούμε την πολύμινη δράση του, σταθερή, πειθαρχημένη σε Ελλάδα, Κύπρο και στον Ελληνισμό. Έναν υπέροχο αξιωματικό, εγώ λέω ότι είναι ένας ηγέτης με στολή πυροσβέστη, που βρέθηκε επί 58 ημέρες στη σκόνη, στην υγρασία, χωρίς να πηγαίνει για ύπνο, της λίμνης με μη, της κόκκινης λίμνης, για να αναζητά, να αποκαλύπτει, να φέρει στην επιφάνεια όσα φρικτά είχε πράξει, έχει πράξει, ο καθομολογίαν serial killer, ο Ρέστης, όπως το λέμε για λόγους προσωπικών δεδομένων. Ο Μάρκος Τράγκολας, φίλτρε θεατές, ολοκληρώνει μια υπέροχη, πλούσια σε εμπειρίες, σώζοντας ανθρώπινες ζωές, περιουσίες πολιτών, όχι μόνο στην Κύπρο, όπου χρειάστηκε να σταθεί, στηρίζοντας με ψυχή, με σθένος, γυναίκες και άντρες του πρεσβευτικού σώματος, ένας μικρός, αν θέλετε, ήρωας, αλλά αφανής ήρωας, κλείνει μια καριέρα 40 ετών με το πλέον συγκλονιστικό, φρικτό τρόπο. Ο Μάρκος Τράγκολας είναι εδώ σήμερα απόψε και τον καλωσορίζουμε στην δημόσια τηλεόραση. Κύριε Διευθυντά, αρχηγέ, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Καλό μεσημέρι από την Λευκοσία. Κλείνετε την καριέρα σας, κύριε Διευθυντά, κύριε Τράγκολα, έχοντας αποκαλύψει και το τελευταίο, τουλάχιστον μέχρι έως τώρα, ομολογία του Ορέστη, θύμα του, την εξάχρονη Σχέρα. Και θα ήθελα να μας πείτε αυτές τις στιγμές πώς τις βιώσατε, αυτές τις συγκλονιστικές στιγμές εσείς και οι συνεργάτες σας, οι δίτες που βρέθηκαν στη λίμνη με μη επί πάρα πολλές ημέρες και ώρες για να δουν το κορμάκι της εξάχρονης Σχέρα που βρέθηκε δεμένο με σεντόνι σε τσιμεντομπλοκ και σε κατάσταση από σαπωνοποίησης. Κύριε Τράγκολα. Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά και ευχαρίστηση γιατί επιτέλους χθες έκλεισε ο κύκλος των ερευνών με 100% επιτυχία χάρη ακριβώς στις προσπάθειες, την υπομονή, την εγκαρτέρηση, την αντοχή στις πιέσεις και σίγουρα το δυνατότερο όπλο που πρέπει να έχουν οι ομάδες έρευνας που είναι η δύναμη της ψυχής και έτσι επαναλαμβάνω έκλεισε ένας κύκλος μιας κατάστασης κρίσιμης την οποία εμείς κληθήκαμε να διαχειριστούμε τις τελευταίες, όπως πολύ σωστά έχετε πει, 58 μέρες. Καταλαβαίνετε ότι νιώθουμε δικαιολογημένα ευχαρίστηση και είμαστε και χαρούμενοι γιατί βρήκαμε και τα 7 θύματα και των 7 οι ψυχές τους καταλαβαίνετε πλέον ότι έχουν ταξιδεύουν προς τον Παράδεισο. Σήμερα θα γίνει η κηδεία των 2 και σύσσωμη η ομάδα σήμερα το απόγευμα στις 5 θα είμαστε όλοι εκεί να συνοδεύσουμε αυτές τις ψυχές στην τελευταία τους κατοικία. Σήμερα λοιπόν κηδεύονται 2 από τα θύματα του Ορέστη. Να πούμε ότι είναι κρατική, δημόσια δαπάνη οι κηδείες των 2 θυμάτων. Έχει την σημειολογία του και αυτό να το πούμε δημόσια, κύριε Τράγκολα. Θέλω όλο σε αυτό το σημείο να διαβάσω στους τηλεθεατές μας, να μου επιτρέψετε αρχηγέ, τον διάλογο που είχε ο δίτης με τον επικεφαλής τη στιγμή που αντίκρισε, κατάφερε μέσα από το σκάφανδρό του να αντικρίσει το άψυχο κορμί της Σχέρα ο δίτης. Δίτης, Έντουαρντ, έλα Πάμπο. Πάμπος είναι ο επικεφαλής. Ο δίτης, άναψε ένα κερί. Ο Πάμπος είναι ο δίτης. Ο δίτης. Ο επικεφαλής, θα ανάψω Πάμπο μου. Γιατί, ο δίτης, για το μωρό, βαστώ το στην αγκαλιά μου. Το βαστώ στην αγκαλιά μου. Και απαντά ο Έντουαρντ, ο επικεφαλής, ο δίτης, βαστώ το λαλό σου. Σου λέω το βαστώ στα χέρια μου, το κρατάω. Και απαντά ο επικεφαλής, δεν έχω λόγια γι' αυτό. Είναι οι στιγμές δευτερολέπτων, οι πρώτες κουβέντες που αντίλαξαν ο επικεφαλής που άκουγε μέσα στο ακουστικό του, μέσα από το σκάφανδρο να του δίνει την ενημέρωση, εκείνα τα δευτερόλεπτα, τα κρίσιμα που παγώνει η σκέψη, παγώνει η καρδιά,
ο ανθρώπινος νους, η συνείδηση του ανθρώπου παγώνει και προσπαθεί να αντιληφθεί το μάτιο της ζωής και πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Πόσο κτίνος μπορεί να γίνει μέσα στην αρρωστημένη συμπεριφορά του. Θα ήθελα τη δική σας εκείνη τη στιγμή σκέψη, κύριε Τράγκολα. Πώς εσείς αντιδράσατε? Κοιτάξτε, αυτήν τη συνομιλία την έχουμε ακούσει 4 φορές. Γιατί οι δίτες ανέστηραν και τις 4 φορούς με τον ίδιο τρόπο, κάτω από πολύ δύσκολες ομολογουμένες συνθήκες, και ιδιαίτερα εχθές η κατάδυση, παρόλο ότι δεν επηρεαζόταν ο δίτης, εμείς που είμαστε στη ξηρά, έγινε εν μέσω ισχυρής βροχής και καταιγίδας. Αυτή τη συνομιλία, επαναλαμβάνω, την ακούσαμε 4 φορές, αλλά και ιδιαίτερα χθες, καθότι επρόκειτο για το παιδί και υπήρχαν και κάποιες ανησυχίες εκ μέρους μας ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να ανέβρουμε τη σωρό του παιδιού. Έγινε κατορθωτό και ανασύρθηκε από τον δίτη τον Πάμπο η σωρός αυτή, και έτσι έκλεισε το κεφάλαιο και της λίμνης ξυλιά του και ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, και τώρα πλέον νιώθουμε, σε εισαγωγικά θα το πω έτσι, σε περηφάνεια νιώθουμε, αλλά πάνω απ' όλα ευχαρίστηση για τους λόγους που έχω πει προηγούμενα. Μιλήσατε πριν. Αλλά από αυτήν την εμπειρία, κύριε Χαριτάτο, διδαχτήκαμε πάρα πολλά. Διδαχτήκαμε ότι μόνο με υπομονή, εγκαρτέρηση, δύναμη ψυχής και φυσικά η αντοχή στις πιέσεις είναι τα δυνατά και τα δικά μας όπλα, τα όπλα των ομάδων έρευνας και διάσωσης. Αυτές όλες οι ψυχικές δυνάμεις μόνο μπορούν να οδηγήσουν σε ένα επιθυμητό και θετικό αποτέλεσμα. Ξέρετε, Αρχηγέ, μέσα από τη δική σας δουλειά και όλων των πυροσβεστικών ανδρών και γυναικών σε Ελλάδα και Κύπρο μας και Ελλάδα μας, περνάει ένα μήνυμα. Εσείς τρέχετε μέσα στη φωτιά με κίνδυνο ζωής ή σε λίμνες τοξικές, στα 6 μέτρα βρέθηκε η σιέρα, να αποκαλύψετε και να φέρετε στην επιφάνεια όσα ο άνθρωπος τρομάζει να σκεφτεί ότι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Κι όμως εσείς έχεστε αντιμέτωποι με τη χειρότερη μορφή της ανθρώπινης έκφρασης. Για να την αποκαλύψετε, για να οδηγήσετε στη δικαιοσύνη, για να στοιχειοθετήσει η δικαιοσύνη τη φρίκη ορισμένων αρρωστημένων μυαλών. Η δική σας δουλειά είναι αυτή. Και στις φωτιές να σώζετε ζωές και περιουσίες, και στα μεγάλα, η δεχθή ασύγνωστα, ασύλληπτα για τη σκέψη εγκλήματα, πάντα εκεί παρόντες και παρούσες οι γυναίκες και οι άντρες του πυροσβεστικού σώματος να αποκαλύπτουν και να τεκμηριώνουν. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να σας πω. Θέλω να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου όσα μαθήματα έδωσε ο Τράγκολας και οι δικοί του άνδρες και τα κορίτσια του πυροσβεστικού σώματος Κύπρου, όπως το κάνουν και οι δικοί μας αξιωματικοί, τα αγόρια και τα κορίτσια της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην Ελλάδα, να γίνουν μαθήματα ζωής για μας, να βελτιώνεται η καθημερινότητά μας, ο βαθμός εκπαίδευσης. Να μην θεωρούμε ότι κάποια πράγματα αγγίζουν μόνο κινηματογραφικά σενάρια, αλλά είναι η ίδια η ζωή. Και η ζωή στείνει πολύ πιο σκληρά σενάρια από τον κινηματογράφο και τα σύριαλ των καναλιών. Και θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε εκεί μάρτυρας και είστε δάσκαλος για να αλλάζουμε νοοτροπία ζωής. Να αλλάζουμε νοοτροπία σε αυτά που θεωρούμε απίθανα και όμως μπορούν να συμβούν, κύριε Τράγκολα. Έχω συνεργαστεί με συναδέλφους από την Ελλάδα στις μεγάλες πυρκαγιές το 2007 στην Πελοπόννησο. Έχω συνεργαστεί σε πολλά επίπεδα με τους Ελλαδίτες, με τους Έλληνες συναδέλφους. Και είμαι σίγουρος, γιατί τους είδα πραγματικά στις πυρκαγιές να δίνουν ψυχή, κύριε Χαριτάτο. Σας ευχαριστώ θερμά. Αρχηγέ, πείτε την τελευταία κουβέντα. Πείτε αυτό που σκέφτεστε. Πείτε το αυτό που σκέφτεστε. Πείτε το. Κοιτάξτε, αυτό που σκέφτομαι είναι ότι για όλα η κίνδυνη σήμερα είναι πάρα πολύ γενικά. Γι' αυτό πρέπει να γίνεται συνεχής εκτίμηση των κινδύνων από τον οποιονδήποτε.
εκτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων και να μην αφήνουμε κάτι που μπορούμε να το κάνουμε σήμερα να το αναβάλουμε για αύριο. Υποκλίνομαι στην προσωπικότητά σας και στο παράδειγμά σας. Θα κουράσω να συνεχίσω να λέω όσα σκέφτομαι. Αρχηγέ, κύριε Δευτά, καλή αποστρατεία και είμαστε περήφανοι όλοι για εσάς ή για ανθρώπους όπως εσείς. Στο καθήκον υπέρ πατρίδος. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάρκος Τράγκολας, ένας ηγέτης με στολή πυροσβέστη. Ένας ηγέτης με στολή πυροσβέστη, φίλοι τρετατές. Ευχαριστούμε θερμά.